Πριν ξεκινήσουμε, μία παρένθεση. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να πω ότι το βίντεο αυτό βασίζεται στα προηγούμενα τρία, όπου αναλύεται η ανατομία της καρδιάς, καθώς και κάποιες βασικές αρχές για το πώς φαίνεται ένα απλό καρδιογράφημα. Θα σου πρότεινα λοιπόν, για να μην χαθείς, να ξεκινήσεις πρώτα από εκείνα και μετά να προχωρήσεις εδώ. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε. Φαντάσου ότι είσαι ειδικευόμενος στα επίγοντα. Μέσα στη βαρεμάρα της βραδινής βάρδιας, σίγουρα κάποια στιγμή θα σου έρθει κάποιος που θα παραπονιέται για θωρακικό πόνο, ο οποίος. Τι? Πότε ξεκίνησε? Πριν 2 εβδομάδες! Και το θυμήθηκες τώρα στις 2 το ξημέρωμα? Ψυχραιμία, Άννα. Anyway, οπότε θα χρειαστεί να κάνεις ένα καρδιογράφημα, σε ό,τι ειδικότητα και να ανήκεις. Δεν το γλιτώνεις. Ας δούμε λοιπόν κάποια τυπικά παθολογικά καρδιογραφήματα που μπορεί να βρεις σε μια συνηθισμένη βάρδια. Φλεβοκομβική ταχυκαρδία ή βραδικαρδία με σταθερή συχνότητα. Εδώ τα επάρματα και οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι συνήθως normal. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην περίπτωση της ταχυκαρδίας έχουμε πάνω από 100 παλμούς το λεπτό, ενώ της βραδικαρδίας κάτω από 50. Εύκολο να το αναγνωρίσεις. Έκτακτες συστολές. Θα έχεις μάλλον παρατηρήσει ότι κάποιες φορές, κυρίως όταν περνάς περιόδους άγχους, μπορεί να νιώσεις ένα τίναγμα στην καρδιά, σαν ένα στιγμιαίο φτερούγισμα, το οποίο ονομάζεται έκτακτη συστολή. Υπάρχουν πολλά είδη έκτακτων συστολών με διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου. Το πιο κοινό και ακίνδυνο όμως είναι αυτό που προκαλείται όταν για κάποιο λόγο οι ίνες πουρκίνζε θυμηθούν και αυτές ότι έχουν ρόλο βηματοδότη και αποφασίσουν να κάνουν μια μικρή επίδειξη παρακάμπτοντας το σήμα του φλεβόκομβου και δίνοντας δικό τους ρυθμό για ένα χτύπο. Κάτι που τελικά εσύ αντιλαμβάνεσαι ως φτερούγισμα. Αυτό στο καρδιογράφημα φαίνεται κάπως έτσι. Ένα ακανόνιστο έπαρμα ανάμεσα στα φυσιολογικά που εμφανίζεται μία μόνο φορά. Εντελώς ακίνδυνο αλλά απίστευτα εκνευριστικό. Μιλάω από προσωπική πείρα. Αν παρόλα αυτά το νιώθεις συχνά ή αν συνοδεύεται από ζάλι, καλό θα είναι να το τσεκάρεις, όχι στο ίντερνετ, σε κανονικό face-to-face ραντεβού με καρδιολόγο που θα σε εξετάσει. Βηματοδότης. Κάποια φορά μπορεί να δεις ένα περίεργο κύμα, που περισσότερο θα έλεγα μοιάζει με όρθια βελόνα. Μη φοβηθείς και μην αρχίσεις να ουρλιάζεις πανικόβλητος, πιθανό να πρόκειται για τεχνητό βηματοδότη. Μια συσκευή δηλαδή, η οποία φυτεύεται κάτω από το δέρμα του ασθενή και με ειδικά καλώδια φτάνει μέχρι το μυοκάρδιο και του δίνει όθηση να συσταλεί. Απλή γεννήτρια είναι, τίποτα ανησυχητικό. Διάταση κόλπων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως π.χ. μεγάλη πίεση του αίματος ή ελαττωματικό κλείσιμο μητροειδούς ή τριγλόγινας βαλβίδας, μέρος του αίματος ξαναγυρνάει πίσω στον αντίστοιχο κόλπο, κάνοντάς τον με το πέρασμα του χρόνου να αρχίζει να τσιτώνει. Μαζί με τον κόλπο όμως, αρχίζει και τσιτώνει και το αντίστοιχο ηλεκτρικό του δίκτυο. Θυμάσαι ποιο κύμα αντιπροσωπεύει το ρεύμα στους κόλπους? Το πι. Στη διάταση λοιπόν του δεξιού κόλπου, το ρεύμα θα περνάει εντονότερα από αυτόν, όντας πλέον μεγαλύτερος από τον αριστερό. Οπότε το πι στη δεύτερη απαγωγή θα έχει πολύ μεγαλύτερη τάση από όσο θα έπρεπε. Αν η διάταση είναι στον αριστερό κόλπο, τότε το πι θα έχει λίγο μεγαλύτερη διάρκεια και όψη που θυμίζει διπλό βουναλάκι. Κολπική μαρμαριγή. Αν στην παραπάνω περίπτωση οι κόλποι τσιτώσουν πάρα πολύ, το ηλεκτρικό τους δίκτυο αρχίζει και ας πούμε αποσυντονίζεται, οδηγώντας σε μια κατάσταση στην οποία οι κόλποι και μόνο οι κόλποι, αντί να συσταλούν σωστά, κάνουν μια ακανόνιστη τρεμάμενη κίνηση με συχνότητα 350 μέχρι 600 παλμούς το λεπτό. Και όπως μου είχαν πει κάποτε, 600 παλμοί και ζεις με αυτό! Ναι, αν και λίγο ρίσκι, φυσικά και ζεις. Γιατί αυτό το τρεμούλιασμα των 600 παλμών περιορίζεται μόνο στους κόλπους. Όπως έχουμε ξαναπεί, η καρδιά εκτός των άλλων διαθέτει και έναν κόκκινο σηματοδότη. Στην περίπτωση αυτή, ο κολποκυλιακός κόμβος αναλαμβάνει δράση και εμποδίζει ένα μεγάλο μέρος από αυτό το τσούρμο των παλμών να περάσει στις κοιλίες, διατηρώντας σε σχετικά ικανοποιητικό βαθμό τη συστολή τους και στέλνοντας το αίμα στο σώμα χωρίς μεγάλο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι παραπανίσχοι παλμοί καταφέρνουν και περνάνε στις κοιλίες, προκαλώντας ταχυπαλμία. Πράγμα που κάνει τη φαρμακευτική αγωγή απαραίτητη. Πώς φαίνεται αυτό στο καρδιογράφημα? Το φυσιολογικό έπαρμα πι που κανονικά δείχνει τη νορμάλ κολπική συστολή έχει πλέον αντικατασταθεί από πολλά μικρά κυματάκια F, τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτό το τρεμούλιασμα των κόλπων, καθώς και από αριθμία, την οποία επιβεβαιώνεις με το σύστημα του χαρτιού που αναφέραμε στο προηγούμενο βίντεο. Υπερτροφία κοιλιών. Τι θα συμβεί αν ξεκινήσεις συστηματικά να κάνεις βαράκια? Καλή σχέση με τη γυμναστική δεν μπορώ να πω πως έχω, όμως μπορώ να φανταστώ ότι αργά ή γρήγορα θα κάνεις μπράτσα, έτσι? Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις κοιλίες της καρδιάς. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μεγάλης πίεσης του αίματος ή ανεπάρκειας της αορτικής ή της πνευμονικής βαλβίδας, η αντίστοιχη κοιλία θα πρέπει να κάνει περισσότερη γυμναστική για να διώξει το αίμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε κάποια στιγμή θα κάνει μυς.
όχι, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί μια καρδιά της οποίας οι κοιλίες έχουν πιο χοντρά τυχώματα θα έχει ανάγκη και για περισσότερο οξυγόνο, έτσι? Και τι θα πρωτοταΐσουν οι καημένες στεφανιές αρτηρίες? Αυτές δεν πολλαπλασιάζονται. Στην περίπτωση λοιπόν της υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας, κοιτάμε στο καρδιογράφημα τα ηλεκτρόδια που είναι πιο κοντά σε αυτήν, τα οποία είναι το V1 και το V2. Εφόσον η κοιλία θα έχει γίνει πιο μειώδης, συνεπώς και περισσότερο ρεύμα θα περνάει από αυτή στη διάρκεια ενός χτύπου. Οπότε τα κοντινά της ηλεκτρόδια θα βλέπουν ένα τεράστιο ρεύμα να έρχεται προς τα δεξιά, προς το μέρος τους. Αυτό σημαίνει ότι το R στο V1 και ενδεχομένως το V2 θα είναι τεράστιο, πάνω από 7 χιλιοστά. Ενώ τα ηλεκτρόδια που βρίσκονται μπροστά από την αριστερή κοιλία θα βλέπουν το ίδιο σήμα να απομακρύνεται από αυτά. Οπότε θα καταγράψουν ένα τεράστιο κύμα S, επίσης πάνω από 7 χιλιοστά. Είναι εύκολο να καταλάβεις ότι στην περίπτωση της υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Αυτή τη φορά η αριστερή κοιλία είναι που έχει κάνει μπράτσα, επομένως το σήμα περνάει εντονότερα από αυτήν. Έτσι το V1 και το V2 βλέπουν ένα κύμα S να απομακρύνεται, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο θα έπρεπε. Ενώ το V5 και το V6 βλέπουν να τα πλησιάζει ένα μεγάλο κύμα R, το οποίο συνήθως είναι μεγαλύτερο από 26 χιλιοστά. Ενώ η σούμα αυτών των δύο ξεπερνάει τα 35 χιλιοστά. Νέκρωση. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι το φυσιολογικό Q πρέπει να είναι μικρότερο από το 1 τέταρτο του R? Ή αν σου ακούγεται πιο εύκολο, ότι μέσα σε ένα R χωράνε 4 Q ή και παραπάνω. Στην έκρωση μυοκαρδίου, συνήθως λόγω εμφράγματος, το Q είναι αρκετά μεγαλύτερο. Εδώ σύμφωνα με το τρίγωνο του Eindhoven έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Αν δεις ένα τέτοιο Q σε δύο τουλάχιστον απαγωγές από τις τρεις που δείχνουν προς τα κάτω, τότε λέμε ότι έχουμε κατώτερο έμφραγμα μυοκαρδίου. Αν το δεις σε τουλάχιστον δύο μπροστινές, έχουμε πρόσθετο έμφραγμα. Ενώ αν το δεις σε τουλάχιστον δύο από αυτές που δείχνουν πλάγια, έχουμε πλάγιο έμφραγμα. Κολποκυλιακός αποκλεισμός πρώτου βαθμού. Όπως είπαμε και πιο πριν, δουλειά του κολποκυλιακού κόμβου είναι να παριστάνει τον κόκκινο σηματοδότη για το ηλεκτρικό σήμα, έτσι ώστε οι κόλποι και οι κοιλίες να μην συσταλούν την ίδια στιγμή. Στην περίπτωση του κολποκυλιακού αποκλεισμού πρώτου βαθμού, ο κολποκυλιακός κόμβος ή και γενικότερα το ηλεκτρικό δίκτυο είναι ελαττωματικά και καθυστερούν λίγο το σήμα από το να φτάσει στις κοιλίες. Αυτά τα δύο παραπάνω μικρά τετραγωνάκια μπορεί να σου φαίνονται αμεληταία, αλλά είναι αρκετά για να μας δώσουν διάγνωση. Κολποκυλιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού τύπου 1. Εδώ, όπως και πριν, ενώ οι κόλποι συστέλλονται κανονικά, βλέπουμε ότι όταν έρθει η σειρά των κοιλιών, αυτές καθυστερούν. Πρόσεξε όμως το εξής περίεργο. Σε κάθε χτύπο της καρδιάς, αυτή η καθυστέρηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Έτσι βλέπουμε ένα διάστημα PQ που αυξάνεται ανάλογα. Ώσπου κάποια στιγμή, ο αποκλεισμός γίνεται ολοκληρωτικός και φτάνει ένας χτύπος όπου το σήμα δεν περνάει καθόλου στις κοιλίες. Έπειτα, η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται κυκλικά. Κολποκυλιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού τύπου 2. Εδώ όλα τα επάρματα είναι normal, πράγμα που σημαίνει ότι οι κόλποι και οι κοιλίες συστέλλονται κανονικά. Και πάνω που πας να χαλαρώσεις και να βγάλεις τον ασθενή τρελό, τσουπ, ένα πι μόνο του, χωρίς QRS. Και μετά πάλι όλα φυσιολογικά, μέχρι να ξανασκάσει μύτη το επόμενο αδέσποτο πι. Κολποκυλιακός αποκλεισμός τρίτου βαθμού. Εδώ γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι. Ενώ ο καημένος ο φλεβόκομβος δίνει κανονικά κύματα πι με σταθερό ρυθμό, κανένα από αυτά δεν περνάει στις κοιλίες, σαν να υπάρχει ένα φράγμα που εμποδίζει το σήμα να περάσει προς τα κάτω. Οι κοιλίες, αντί να πάρουν σήμα από το φλεβόκομβο για να συσταλούν, παίρνουν από τους άλλους φυσικούς βηματοδότες. Έτσι, στο καρδιογράφημα βλέπει σκόρπια πι και παραμορφωμένα QRS που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους. Περιττό να πω εδώ ότι το δίκτυο της καρδιάς είναι σε τέτοιο χάλι που ο ασθενής κινδυνεύει από ανακοπή και πλέον έχει ανάγκη από τεχνητό βηματοδότη. Ασυστολία. Εδώ δεν έχω και πολλά να πω. Καταλαβαίνεις ότι αν το δεις αυτό, έχουμε πλήρη απουσία ηλεκτρικού σήματος και συνήθως ο ασθενής, ας πούμε ότι δεν είναι μαζί μας πια. Και όχι, άσε κάτω τον απεινιδωτή, δεν θα καταφέρεις κάτι. Γιατί σε αντίθεση με αυτά που βλέπεις σε κλισές απουνόπερες, δουλειά του απεινιδωτή είναι να διορθώνει το ελαττωματικό ρεύμα κάποιων ρυθμών και όχι να δίνει εξ ολοκλήρου σωστό ρυθμό σε μια καρδιά της οποίας οι φυσικοί βηματοδότες δεν μπορούν να το διατηρήσουν. Αυτό κάνει τον απεινιδωτή άχρηστο? Όχι βέβαια. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες παρόλο που το μυοκάρδιο δεν μπορεί να συσταλεί και να στείλει αίμα στο σώμα, διατηρεί κάπως το ηλεκτρικό του σήμα, έστω και ελαττωματικά. Ένα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω εδώ είναι η κοιλιακή μαρμαριγή, στην οποία οι κοιλίες απλώς τρέμουν χωρίς να μπορούν να συσταλούν, με αποτέλεσμα ανακοπή και θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση επεμβαίνουμε με τον απεινιδωτή, ο οποίος διορθώνει το ελαττωματικό ρεύμα και επαναφέρει το ρυθμό της καρδιάς. Γι' αυτό λέμε ότι η κοιλιακή μαρμαριγή είναι απεινιδόσιμος ρυθμός, ενώ η ασυστολία όχι.
Και κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το πονοκέφαλο με τα καρδιογραφήματα. Θέλω να πω εδώ ότι όσο καλά και να κατάλαβες τις παραπάνω παθήσεις, το βίντεο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση, οπότε αν δεις οτιδήποτε ύποπτο σε κάποιο καρδιογράφημα, είτε δικό σου είτε όχι, άσε τα τελικά συμπεράσματα για κάποιον που ξέρει. Αν σου άρεσε το θέμα, κάνε like, subscribe, σχόλιο, ενώ αν θες περισσότερο υλικό από το Human Nature, να πληροφορήσω εδώ ότι αποκτήσαμε και σελίδα στο Facebook. Αυτά λοιπόν για την ώρα, φιλιά πολλά και stay tuned για ένα καινούριο και πιο εύκολο θέμα στο επόμενο βίντεο.